Θυμάστε τι σας λέγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι πέρυσι στο ξεκίνημα της χρονιάς που μόλις τέλειωσε, αγαπητοί φίλοι? Θυμάστε τι λέγαμε στις εκπομπές μας, τι γράφαμε στις εφημερίδες μας και τα περιοδικά μας? Θυμάστε ακόμα τι λέγατε εσείς οι ίδιοι στους φίλους, στους γνωστούς σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα? Ευχόμασταν όλοι να είναι η νέα χρονιά πιο καλή, πιο δημιουργική, πιο αποδοτική, χωρίς πολέμους, χωρίς αιματοχυσίες, χωρίς πείνα, χωρίς δυστυχία. Ευχόμασταν τότε εμείς οι αθλητικοί να έχουν καλή χρονιά οι αθλητές μας, να μην έχουμε βία στα γήπεδα, να θριαμβεύσει το αθλητικό πνεύμα, να εργαστούμε όλοι μαζί για την πρόοδο του αθλητισμού, αφήνοντας έξω τις προσωπικές μας προτιμήσεις και σκεπτόμενοι όλοι μόνο το κοινό καλό. Ενάμαστε λοιπόν στο ξεκίνημα του 1986, φίλοι και φίλες, σε μια ακόμη ανασκόπηση, να βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, εσείς και εμείς, και να μας χωρίζει η πραγματικότητα. Ευκαιρία να αναρωτηθούμε λοιπόν πού πέσαμε μέσα, πού πέσαμε έξω, πού φταίξαμε εσείς και εμείς. Πόσο μπορούμε άραγε να βρούμε τι θα έπρεπε να γίνει στις περιπτώσεις που η αποτυχία όλων μας φαίνεται ολοκληρωτική, και πόσο θα προσπαθήσουμε όλοι, και εσείς και εμείς, να ξεπεράσουμε τα στραβά, τα ανάποδα, τα λάθη, για να μείνουμε μόνο με τα καλά, μόνο με τις καλές αναμνήσεις, μόνο με τις καλές εικόνες του 1985. Θα σταθούμε για λίγο στα κακά, στη φοβερή μάστιγα του ντόπινγκ που μας χτύπησε την πόρτα και αν δεν διπλοκλειδωθούμε θα θρονιαστεί για τα καλά στο σαλόνι μας. Στην ανίατη αρρώστια της βίας, της αντικοινωνικής, αντιαθλητικής συμπεριφοράς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, ένα φαινόμενο που ολοένα αυξάνει και χρειάζεται πια πανστρατιά για να το αντιμετωπίσουμε. Στις πίκρες που μας χάρισε το ποδόσφαιρο και ο Στίβος σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έτσι ώστε να έχουμε κλείσει μόνιμο ραντεβού με την ουρά της Ευρώπης. Στην ξαφνική και απότομη πτώση του Πόλο, που από τον ενθουσιασμό του Λος Άντζελες μας έριξε στη θλίψη της Σόφιας. Στις πολλές και ποικίλες ταλαιπωρίες του επαγγελματικού μας ποδοσφαίρου. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχονται και τα καλά. Η υπέροχη πορεία του ΠΑΟΚ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πορεία που όλοι χαρήκαμε και χειροκροτήσαμε και που δυστυχώς δεν είχε συνέχεια στην Ευρώπη. Οι θαυμάσιες εμφανίσεις της Λάρισσας στο κύπελο κυπελούχων και κυρίως του Παναθηναϊκού στο κύπελο πρωταθλητριών που μας έκανε για κάποιες στιγμές να ελπίσουμε σε ένα νέο Γουέμπλεϊ. Ο μοναδικός χαράλαμπος Παπα-Νικολάου που πετούσε από νίκη σε νίκη και από ρεκόρ σε ρεκόρ. Τα φιντάνια της ενόργανης γυμναστικής, η Βαρβαριώτη, η Ζάνου και οι άλλοι, που έδωσαν νέα διάσταση σε ένα άθλημα χωρίς παράδοση ως τώρα στη χώρα μας. Η Αγγελική Καναλοπούλου που κατεξιώθηκε διεθνώς, η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών που βγήκε 7η στην Ευρώπη και των γυναικών που μπήκε στα τελικά. Και πάνω απ' όλα η Εθνική του Μπάσκετ που έκανε το θαύμα και προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, βάζοντας έτσι το πόδι της μέσα στο σαλόνι των μεγάλων. Φυσιολογικό είναι μια χρονιά με καλά και κακά. Ήθε να συνεχιστούν τα καλά και να μην ξεχαστούν τα κακά, αλλά να μας παραδειγματίσουν. Ο λόγος τώρα στο Γιάννη Αργυρίου, που με τη βοήθεια του φακού της ΕΡΤ2 και των reporters του αθλητικού τμήματος θα μας παρουσιάσει τα πρόσωπα του 1985. Ομάδες λοιπόν και πρόσωπα, αθλητικά πρόσωπα, που έλαμψαν στο αθλητικό στερέωμα μέσα στο 1985. Φυσικά, ο ρόλος του αθλητικού team της ΕΡΤ2 δεν ήταν και τόσο εύκολος. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι με αντικειμενικά κριτήρια και πάνω απ' όλα με βάση την απόδοση των ομάδων, θα πρέπει να σταθούμε στον Παναθηναϊκό που έφτασε στους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών από πλευράς ομαδικών αθλημάτων, στη Λάρισα που έφτασε στους 8 του κυπέλου κυπελούχων και φυσικά στην εθνική ομάδα μπάσκετ που για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στα τελικά του Μουντιάλ. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες. Για τις αθλήτριες και τους αθλητές, πρέπει να σταθούμε δικαιωματικά, πιστεύουμε, την εκπρόσωπο, την ιδανική εκπρόσωπο της ενόργανης γυμναστικής, την Φοφό Βαραριώτου, στην εκπρόσωπο του τένις, την Αγγελική Κανελοπούλου, στον Νίκο τον Γκάλι από το χώρο του μπάσκετ και βέβαια στον Χαράλαμπο Παπα-Νικολάου από τον χώρο του υγρού Στίβου. Θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό και ας ακούσουμε τι είπαν για την ομάδα αυτή ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και ο τεχνικός της Λάρισσας, Στρέι Λάου.